Mi-163 Comet, το ναζιστικό μαχητικό αεροσκάφος που έκαιγε τους πιλότους του, γιατί το αγαπούσε ο Χίτλερ. Το Mi-163 Comet λοιπόν ήταν ένα αεροσκάφος της ναζιστικής Γερμανίας που έμεινε στην ιστορία. Πάμε να δούμε γιατί. Το Mi-163 Comet λοιπόν πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση την 1η Σεπτεμβρίου του 1941, ωστόσο έγινε επιχειρησιακό 3 χρόνια αργότερα το έτος 1944 κατά την τελική φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κομίτης ήταν ένα από τα πολλά όπλα θαύματα του Χίτλερ και έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο πυραυλοκίνητο μαχητικό αεροσκάφος. Επίσημα ανέπτυξε μέγιστη ταχύτητα 0,81 Μαχ, ωστόσο ανεπίσημα τον Ιούλιο του 1944 ένας Γερμανός πιλότος δοκιμών έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ φτάνοντας ταχύτητα 0,91 Μαχ. Εκτός από ταχύτητα, το Mi-163 έφερε και τρομερό οπλισμό. Κάθε ένα αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με 2 πυροβόλα όπλα τύπου Rheinmetall Borsing MK-108 των 30 χιλιοστών, τα οποία επιδείκνυαν ταχυβολία 650 βλημάτων ανά λεπτό. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Comet κατέριψε 16 συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη σε αερομαχίες. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 1944, τα γερμανικά Comet κατάφεραν να καταρρύψουν 3 συμμαχικά Mustang μέσα σε μία μόνο μάχη. Από την άλλη, οι σύμμαχοι κατάφεραν να καταρρύψουν συνολικά μεταξύ 6 και 9 Mi-163. Ένας άλλος λόγος που το Comet έμεινε στην ιστορία ήταν η τάση του να σκοτώνει τους ίδιους του τους πιλότους. Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του λειτουργίας έχασαν τις ζωές τους τουλάχιστον 9 πιλότοι αυτού του αεροσκάφους. Αν και οι πιλότοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια διαφόρων επεισοδίων, φαίνεται πως η κύρια αιτία του θανάτου τους ήταν το εντυπωσιακά έφλεκτο και τοξικό καύσιμο που τροφοδοτούσε τον πυραυλοκινητήρα του μαχητικού. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ένας αεροναυπηγός της εποχής, αν βάλεις το δάχτυλό σου μέσα σε αυτό, τότε θα μείνει μόνο το κόκαλο. Εύστοχο παράδειγμα είναι ο θάνατος του Γερμανού πιλότου Τζόσεφ Πος, ο οποίος λούστηκε με το καύσιμο του αεροσκάφους μετά από συντριβή το 1943. Το θέαμα ήταν αποκρουστικό, ανακαλούν όσοι αντίκρισαν ό,τι είχε μείνει από το σώμα του Πος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.